Καλησπέριζω από τη Σιπήλου. Μπροστά μας έχουμε το δεύτερο προημιτελικό για το Α1 ανάμεσα στο Ρεμπελιακό με τις κόκκινες εμφανίσεις και τους Νίκια Lions με τα γαλάζια. Το μάτς μόλις ξεκίνησε. Η Νίκια Lions με τον Ξανθάκη στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Κλέβει ο Ρεμπελιακός. Ξανθάκης, Φυρός, Χατζηγεωργίου, Αλιφέρης και Κίτσος είναι για τους Νίκια Lions στην πεντάδα. Ο Ρεμπελιακός με τον Σαρή που βάζει τον πρώτο καλάθι του μάτς, τον Καρά, τον Κοντογιώργη, τον Ηλιάκη και τον Πλεξουσάκη. Ο Ρεμπελιακός προηγείται 1-0 στη σειρά, έχει κερδίσει με 63-53 το πρώτο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι αν τα καταφέρει και σήμερα θα γίνει η πρώτη ομάδα που παίρνει εισιτήριο για την τετράδα. Ξανθάκης. Κίτσος για τρεις αστοχή, μαζεύει ο Καράς. Θέλει να τρυπεί στην άμα του αντιπάλου του Πρίσιο Σαρίς, ο τρίποντος σηκώνεται αυτός άστοχος. Τρία χαμένα μακρινά σούτ για τις δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό. Χατζηγεωργίου στο Κίτσο. Αλιφέρης, ωραία στο Φυρό, σηκώνεται, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Σαρίς. Καράς. Ηλιάκης ψάχνει να βρει τον Πλεξουσάκη. Υποδέχεται αυτός την μπάλα, 7 δευτερόλεπτα και ο Ρεμπελιακός. Γυρνάει ο Πλεξουσάκης, δεν σκοράρει, rebound για τους Νίκια Lions με τον Αλιφέρη. Γυρνάει γρήγορα ο Ρεμπελιακός, δεν μπορούν να τρέξουν και άλλα σε αυτή τη φάση. Κίτσος έμεινε έξω από το πρώτο παιχνίδι λόγω ενός προβλήματος στη μέση. Αγωνίζεται κανονικά σήμερα, χαμένος εδώ το Φυρό, ο Καράς παίρνει φάουλ το Ξανθάκη που σταματάει στον εκνευριασμό του Ρεμπελιακού. Ο Ξανθάκης ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο μάτς και 16 πόντους, 7 rebound και 2 κλεψίματα για τους Νίκια Lions. Πρώτο σκόρ για την ομάδα του. Απ' την άλλη πρώτο σκόρ του Ρεμπελιακού ήταν ο Ηλιάκης με 20 πόντους. Καράς περνάει από την baseline. Καλάφι από τον Ξανθάκη, παίρνει και φάουλ. Πρώτη πόντη για τους Νίκια Lions μετά από 2,5 λεπτά στο μάτι. Σοπαλία 2-2. Αρκετά νευρικό το ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Μόλις δύο πόντια κατέρθωσαν στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Καράς κατεβάζει τον Ρεμπελιακό. Ηλιάκης στο τρίποντο προσποιείται. Παίρνει φάρα τον Κίτσο. Πολλά θα κρυφθούν το κατά πόσο είναι και άλλα. Αν θα καταφέρουν να περιορίσουν τον Ηλιάκη. Όχι τόσο να τον κατεβάσω κάτω από τους 15-20 πόντους, όσο το να του χαλάσω τα ποσοστά για να φτάσει εκεί. Καράς. Στο πρώτο μάτς ήταν με πολύ ωραία ποσοστά ο Ηλιάκης. Σαρίς στον Πλεξουσάκη, απέναντι στον Κοντογιώργη. 8 δευτερόλεπτα και ο Ρεμπελιακός. Drive από τον Κοντογιώργη, άστοχο. Χατζηγεωργίου. Ξανθάκης. Φτάνει μέχρι τη ρακέτα, αφήνει στο Φυρό. Αυτός θέλει να μπει, αφήνει έξω στο Χατζηγεωργίου. 10 δευτερόλεπτα για τους Νίκια Lions. Ο Ξανθάκης έχει την μπάλα στα χέρια του και τον Ηλιάκη μπροστά του. Σηκώνεται εκτός ορροπίας, μαζεύει ο Σαρίς. Καράς, μακρινή πάσα στον Ηλιάκη. Συγκρατεί αυτός και βρίσκει τον Πλεξουσάκη. Στο τρίποντο ο Καράς θα σηκωθεί, θα γράψει. 5-2 για το Ρεμπελιακό. 6,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Ο Χατζηγεωργίου στο κατέβασμα για την ομάδα του. Ξανθάκης στο Φυρό. Όμορφη ενέργεια το Φυρό, δεν σκοράρει.
σώζει όμως κατοχή για τους Νίκαια Λάιονς. Ο Ξανθάκης αφήνει στο Χατζηγεωργίου. Ωραία ενέργεια καλάθι, 5-4. Χαράς. Στον Πλεξιστάκη, 10 δευτερόλεπτα για τον Ρεμπελιακό. 5 τώρα στον Κοντογιώργη, από τα 9,5 μέτρα ο Κοντογιώργης σηκώνεται για 3. Αστοχή, η μπάλα έχει βρει Στεφάνη, συνεχίζει κανονικά ο Ρεμπελιακός και παίρνει φάουλο Καράς τον Αλιφέρη. Λεξουσάκης. Σηκώνεται εκτός οροπίας, μαζεύουν Νίκαια Λάιονς με το φυρό. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, αφήνει στον Αλιφέρη αυτό στο Ξανθάκη. Παίρνει φάουλο Ξανθάκη, θα πάει στη γραμμή για βολές. Το φάουλο είναι από το Σαρή. 5-4 το σκορ, 5-0-2 για την πρώτη περίοδο. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ξανθάκη, στο Φαρίζο, ο αγώνας σε 5-5. Έξω η δεύτερη, έχουν μπει νωρίτερα οι παίχτες των Νίκαια Lions. Η μπάλα θα πάει από το πλάι. Για το Ρεμπελιακό. Κάρογλου. Κοντογιώργης βρίσκει το Σαρή, σηκώνεται αυτός, παίρνει φάουλα τον Αλιφέρη νομίζω. Πράγματι τέταρτο ομαδικό για τους Νίκαια Λάιονς, ο Σιάννας περνάει στο παρκέ για την ομάδα του. Δεύτερο φάουλ για τον Αλιφέρη ήταν αυτό. Το 5-5 παραμένει από την πρώτη άστοχη βολή του Σαρή. 6-5 τώρα για τον Ρεμπελιακό. Πολύ κλειστό το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να τρέξει και να βρει διαδρόμους στην επίθεσή της. Πάρα πολύ καλά στημένες οι άμυνες και πάρα πολύ σκληρές μες στήμες. Ξανθάκης, ο Σιάννα και ο Νικολαίδης πήγε για τους Νίκαια Lions. Χατζηγεωργίου. Σιάννας προσποιείται, σηκώνεται από μέση απόσταση, σκοράρει. 6-7. Πρώτο προβάδισμα για τους Νίκαια Λάιονς στον αγώνα. 4,5 λεπτά για την περίοδο. Από την άλλη πλευρά ο Λαρετζάκης πέρασε για τον Ολυμπεριακό, στέση του Πλεξισάκη. Και ο Τουλικάρογλου. Τουλικάρογλου με την μπάλα στα χέρια του, στον Ηλιάκη. Θέλει να περάσει την baseline, φάλε το Χατζηγεωργίου, θα πάει στη γραμμή για βολές. Ο Ηλιάκης 4-0-9 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γράφει την πρώτη ο Ηλιάκης, σπανίως θα τον πείτε την αστοχή από τη γραμμή των βολών. Το 8-7, 2-2 για τον Ηλιάκη. Ξανθάκης. Σιάννας. Ψάχνει πάση στο φυρό, στη ρακέτα, όμορφα. Ο φυρός στο χ, μαζεύει ο Νικολαίδης, δεν υπάρχει ανανέωση. Ο Σιάννας βλέπει το χρόνο, σηκώνεται και γράφει. Με 5 πόντες του Σιάννα στο 8-10 η Νίκαια Λάιονς. Τρίποντα, έχω ανεβάσει λίγο το ρυθμό του αγώνα.
Βαρουφάκης και αυτός για 3, ναι! 11-13. Κακή πάσα του Λικάρογλου, κλέβει ο Φυρός. Ο Κοντογιώργης όμως βγάζει την άμυνα, ο Φυρός κάνει βήματα. 2-50 για την περίοδο, 13 είναι το σκορ. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ο Τάσιος στη θέση του Ηλιάκη και ο Μεταξάς αντί του Φυρού για τους Νίκαια Lions. Τάσιος. Σαρίς του Νικάρογλου. Βλέπει ο Μεταξάς, θέλει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του μπροστά. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, αφήσει ο Χατζηγεωργίου. Έχει γυρίσει ο Εμπελιακός, οργανωμένη επίθεση Νίκαια Lions. Το πόδι του Κοντογιώργη είναι 24, 2-34 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ παραμένει στο 11-13 για τους Νίκαια Lions, με το Χατζηγεωργίου να είναι στην επαναφορά. Σιάνας στο Μεταξά, σηκώνεται από μέση απόσταση, γράφει. 11-15, πάρα πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι Μεταξάς, με 8 πόντους και 5 rebound. Και 50% είδος παιδιάς του Νικάρογλου. Προσπαθεί να βρει το Λαρετζάκι. Αυτός βγαίνει στο τρίποντο, σηκώνεται, είναι κοντό το σουτ. Μαζεύουν Νίκαια Lions με το Μεταξά. Απέναντι μπάλα στο Ξανθάκι. Περιμένει τους συμπαίκτες του Ξανθάκης. Σιάνας. Χατζηγεωργίου. Σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Σαρίς. Βρίσκει τον Δουλικάρογλου. 1,5 λεπτό ακόμα, 3-2 ο Ρεμπελιακός. Η χειρότερη δυνατή επιλογή στον εκβιασμό, αλλά θα κρατήσουν την κατοχή. Φοβερή άμυνα από τον Ξανθάκη. Στον Τάσιο, σηκώνω την κορυφή, γράφει 13-15. Σε μεγάλη φόρμα ο Τάσιο σε όλα τα play-off. 11 πόντους, 4 rebound είχε γράψει στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων. Μεγάλος πρωταγωνιστής στο δεύτερο μάθο 16 και στην πρόκληση του Ρεμπελιακού στην Κυτριακού Χατζηγεωργίου. Παίρνει σκρίνα από το Μεταξά, τον βρίσκει στην περιφέρεια. Νικολαίδης. Σιάνας για 3 στο χ, μαζεύει ο Λαρετζάκης. 50 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Περνάει το κέντρο, αφήνουν στον Καρά ο Λαρετζάκης. Ο Καράς μπαίνει στη ρακέτα, φτάνει μέχρι το drive, καλάθι και φάουλ. 15-15, ισοφαρίζει ο Ρεμπελιακός. 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περίοδου και θα πάει και στη γραμμή για μια βολή ο Καράς. Πολύ, 16-15, ένα από τον μπροστά ο Ρεμπελιακός. Σιάνας. Φάουλ από τον Καρά. 32 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Απ' έξω θα πάει η μπάλα για τους Νίκαια Lions. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Ρεμπελιακό. Χατζηγεωργίου στον Νικολαίδη. Σιάνας. Ξανθάκη. Χατζηγεωργίου σηκώνεται, αστοχή, μαζεύει ο Παπασωτηρίου. 15 δευτερόλεπτα απομένουν, η μπάλα στα χέρια του Καρά. Ο Τουλικάρογλου είναι μόνος στη γωνία, προσποιείται, περνάει από την baseline. Σκοράρει, όχι, αλλά θα πάρει φάουλ να πάει στη γραμμή. 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 16-15 για τον Ρεμπελιακό. Ο Τουλικάρογλου θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάσμα της ομάδας του. Yeah.
Μέσα είναι η πρώτη βολή από τον Ρικάροβλου. Μέσα και η δεύτερη. 18-15. 3-2. Ξαφάκης προλαβαίνει το χρόνο. Σηκώνει τόσο ροφιάς παρά. Λίγο να βάλει ένα πίσω από το καλάθι. 18-15. Τέλος πρώτης περίοδου. Διακοπή και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε σε Πύλου μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στον αγώνα. Ο Ρεμπελιακός έχει την μπάλα στα χέρια του και προβάσμα τριών πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Σιάνας κάνει φάουλ στον Καρά. Ο Παστοτηρίου στη ρακέτα έχει πλεονέκτημα ύψος, αλλά κάνει βήματα ωραία η άμυνα του Μεταξά. Σιάνας. Ξανθάκης βγαίνει από τα σκρίν. Ο Σιάνας όμως βρίσκει τον Νικολαίδη στη ρακέτα. Όμορφη φάση. Οι παίχτες του Ρεμπελιακού είχαν τα μάτια στους περιφερειακούς που έβγαιναν στις δύο πλευρές. Ο Σιάνας βρήκε χώρο για τον drive, βρήκε τον Νικολαίδη που θα πάει σε γραμμή για δύο βολές. 9 και 34 για το ημίχρονο. 18-15 είναι το σκορ. Κάξε από την πρώτη βολή του Νικολαίδη. Έξω η δεύτερη μαζί του Καράς. Αμέσως απέναντι στον Τάσιο. Συγκρατεί το σπαρκέ, αλλά κλέβει ο Νικολαίδης για τους Νίκια Λάιονς. Ο Κίτσος περνάει το κέντρο. Ξανθάκης. Στη ρακέτα, σπάει την μπάλα στον Κίτσο στο φλάι. Σηκώνει αυτός για τρεις, όχι. Ριμπάνω τον Νικολαίδη. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Κρατάει κατοχή και βγάζει έξω Ξανθάκη. 9 λεπτά για το ημίχρονο. Αυτός ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Η μπάλα είναι για τον Ρεμπελιακό. Περνάει ξανά στο παρκέ, θέση του Λικάροβλου και ο Χατζηγεωργίου αντίθετο Ξανθάκη για τους Νίκια Λάιονς. Συνέχεια στο παιχνίδι ο Παπασωτηρίου άφησε στον Καρά. Καράς έχει κλειστεί, έχει σταματήσει τρίπλα και χρεώνεται με βήματα. Πάρα πολύ ωραία η άμυνα του Σιάνα. Σιάνας. Κίτσος. Βήματα για τους Νίκια Λάιονς. Η μπάλα είναι για τον Ρεμπελιακό. Ο Ηλιάκης έχει την μπάλα στα χέρια του στον Τάσιο. Εκτός ισορροπίας ο σούτ του άστοχο. Μαζεύουν Νίκια Λάιονς. Νικολαίδης. Διορθώθηκε το σκορ στο ταμπλό. 18-16. Είναι μία βολή έβαλε ο Νικολαίδης πριν. Την πρώτη με ταμπλό. Η δεύτερη ήταν άστοχη. Στεφάνη και έξω. Ο Κίτσος στο Σιάνα. Χατζηγεωργίου. Μαζεύει ο Τάσιος στο rebound. Ο Καράς κατεβάζει. Θέλει να περάσει την baseline. Παίρνει φάουλο τον Σιάνα. Δεύτερο φάουλο για τον Σιάνα. Πα
πατάει γραμμή ο Λαρετζάκης στην υποδοχή της μπάλας ή χτυπάει γραμμή η μπάλα στην επαναφορά. Ένα από τα δύο έγινε, δεν έβλεπα από εδώ. 7 και 15 ακόμα για το ημίχρονο, 18-16 το σκορ. Ξανθάκι στο κατέβασμα. Κίτσος. Ξανά στο Ξανθάκι, σηκώνεται για τρεις. Συνάστοχος, rebound ο Λαρετζάκης. Κατεβάζει για την μπάλα ο Λαρετζάκης, φτάνει στην απέναντι πλευρά, αφήσει ο Κοντογιώργη. Από μέση απόσταση ο Κοντογιώργης είναι άστοχος, 18-16 παραμένει. Η νίκη Alliance, έχουμε ελέγξει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Μέχρι στιγμής θέλουν να κινηθούν πιο αργά από το Ερμπελιακό, αυτό είναι ξεκάθαρο τον τρόπο που επιτίθεται. Το σκορ είναι 18-16. Ο Σαρίς αφήνει τον... μπαίνει στο παρκέ με τον Παπασοτηρίου να βγαίνει για τον πάγκο. Ξανθάκης. Ψάχνει να βρει το φυρό, ωραία η άμυνα από τον Καρά. Κλέβει ο Ρεμπελιακός. Καράς περνάει το κέντρο. Στο Λαρετζάκι. Αυτό στον Ηλιάκη. Από μέση απόσταση ο Ηλιάκης γράφει 20-16. Time out για τους Νίκη Αλάιονς. Διακοπή και σε λίγο μαζί με 6-0-8 για το τέλος του ημιχρόνου. Επιστρέψαμε από τα ημάδα του Χατζηγεωργίου, έχει την μπάλα στα χέρια του. Και οι Νίκη Αλάιονς έχουν 4 πόντους να γυρίσουν μέχρι το ημίχρονο. Ξανθάκης βρίσκει τον Νικολαίδη, αυτός έχει τον Πλεξουσάκη, κάνει βήματα όμως. Πέντε και 50 για την Ανάπαυλα. Επαναφορά από το Σαρί στον Πλεξουσάκη, από εκεί στο Καρά. Τρίπλα από τον Καρά, κλείνουν ακόμα καλύτερα είναι για Lions, βρίσκει όμως τον Ηλιάκη στην baseline, αυτός πάει έξω στον Καρά, θα σηκωθεί για τρεις, όχι θα βρει το Σαρί. Χαμένος ήταν το Σαρί, χωρίς ανανέωση το rebound του Ηλιάκη, ξανά χωρίς ανανέωση, foul από το Φυρό. Ο Ηλιάκης θα πάει στη γραμμή. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τους Νίκη Αλάιονς. Γράφει την πρώτη. Γράφει και τη δεύτερη. Πεντέμιση λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Κίτσος στο Ξανθάκι. Αυτός ο ωραίος στο Χατζηγεωργίου, καλάθι για τους Νίκη Αλάιονς, 22-18. Το τελευταίο καλάθι για τους Νίκη Αλάιονς ήταν από το Μεταξά, γύρω στα 2-3 λεπτά πριν τελειώσει πρώτη περίοδος. Από ό,τι είχαν σκοράρει μόλις με μια βολή φάλ τώρα από το Φυρό. Τέταρτο για τους Νίκη Αλάιονς. Αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο φάουλ για το Φυρό, αν έχω δει καλά. Ο Καράσης την παραφορά, 4-55 για το ημίχρονο. Ψάχνει να βρει παρακινδυνευμένη πα στον Ηλιάκη που συγκρατεί. Έχει τον Κίτσο μπροστά του. Θέλει να πλησιάσει το καλάφι ο Ηλιάκης. Κλείνεται από δύο παίχτες απέναντι στον Πλεξουσάκη. Πίσω του είναι ο Κοντογιώργης, δεν τον έχει δει ο Πλεξουσάκης. Τώρα τον βλέπει. 6 δευτερόλεπτα έχει ο Ολυμπιακός. Έχει κλείσει πάρα πολύ ωραία η άμυνα των Νίκη Αλάιονς. Σαρίς από τα 8 μέτρα. Κερδίζουν την άμυνα οι Νίκη Αλάιονς, αλλά χάνουν την κατοχή. Νέο 24 για το Ρεμπελιακό βίον οι διαιτητές. Τέσσερα και 37.
παρατήρηση στον πάγκο του Νίκη Αλάνιος από τους διαιτητές. Ο προπονητής έφτασε στην απέναντι πλευρά. Ηλιάκης από μέση απόσταση σηκώνεται αστοχή, μαζεύει ο Σαρίς όμως τον Γιώργη στον Καρά. Όμορφη πάσα του Καρά στον Ηλιάκη, αυτός έξω τον Κοντογιώργη, ξανά Ηλιάκης από τη γωνία, προσποιείται, κλείνεται, κακή πάσα, κλείνει ο Χατζηγεωργίου. 4 και 5 για το τέλος, όμορφος εφηδιασμός για τους Νίκη Αλάιονς, ο Κίτσος θα τελειώσει από την φοβερή πάσα του Χατζηγεωργίου, 22-20. Στο σουτ πάλι το παιχνίδι, 3 και 50 για το τέλος του ημιχρόνου, Καράς. Κοντογιώργης από μέση απόσταση εκτός ισορροπίας στο στοχή. Ο Χατζηγεωργίου στο Ξανφάκη θέλει να τρέξει ο Ξανφάκης. 2-3 φοβερή τρίπλα και καλάθι από το Ξανφάκη. 22-22 χτυπούσε εκδιασμό είναι και Αλάιονς. Αυτό είναι το παιχνίδι του Ξανφάκη, αυτό που είδαμε σε αυτή τη φάση. Είναι φοβερό στο ανοιχτό γήπεδο. Καράς. Έξω η μπάλα στον Ηλιάκη κάνει βήματα. 3 και 35 για το ημίχρονο, διακοπή και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε από το time out. Ο Σιάνας κατεβάζει για τους Νίκη Αλάιονς που τρέχουν ένα ενεργό 6-0 στο παιχνίδι. Ο Εμπελιακός αναγκάστηκε σε time out να δούμε τι συζήτησαν οι παίκτες του. Για τρεις από το πλάι από τον Αλιφέρη είναι άστοχο το σουτ. Ο Ηλιάκης μαζεύει, κατεβάζει. Κοντογιώργης. Ξανά Ηλιάκης. Κλείνεται πολύ καλά στον Τάσιο στην κορυφή. Αστοχή, μαζεύουν οι Νίκη Αλάιονς. Όχι, ο Τάσιος ανανεώνει 24. Πατάει κατευθείαν για τρεις. Άστοχα, rebound. Φάουλ από το Σαρί. Δεύτερο φάουλ του Σαρί πρέπει να είναι αυτό. 2:45 για το ημίχρονο. Και ο Σιάνας κατεβάζει για τους Νίκη Αλάιονς. Βρίσκει τον Κίτσο. Κλέβει ο Βλεξουσάκης στον Κοντογιώργη. Αυτός μπαίνει στη ρακέτα εκτός ισορροπίας αστοχή στο drive. Φάουλα τον Βλεξουσάκη. Τρίτο φάουλ για τον Ρεμπελιακό. 22-22 είναι το σκορ. 2:19 για την Αναπαύλα. Ξανθάκης. Τον πιέζει ο Τάσιος. Περνάει ο Ξανθάκης, βρίσκει τον Αλιφέρη στη ρακέτα. Όμορφα αυτός ο Φυρό που θα κάνει βήματα. Δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα ο Φυρός. Τεχνική ποινή στον πάγκο των Νίκη Αλάιονς. Όχι στον προπονητή του, στον πάγκο είναι η τεχνική ποινή. Ηλιάκης πάει στη γραμμή. Πέντε στις πέντε στο μάτσο ο Ηλιάκης. 23-22 ξανά μπροστά ο Ρεμπελιακός. 2-0-5 για το ημίχρονο. Επαναφορά από το πλάι για το Ρεμπελιακό μετά την τεχνική ποινή. Σαρίς. Κακή πάσα του στον Ηλιάκη. Κλέβουν οι Νίκη Αλάιονς. Ξανφάκης πολύ γρήγορα στην επίθεση. Βρίσκει το Σιάνα στο τρίποντο. Αυτός προσποιείται. Δεν ήταν τον Κίτσο που ήταν απέναντι μόνος του. Ο Σιάνας στα 6,5 μέτρα είναι άστοχος για 2. Ο Τάσιος μαζεύει φοβερή άμυνα από το Σιάνα. Η μπάλα φτάνει στον Πλεξουσάκη. Πάει στην απέναντι πλευρά. Χάνει την κατοχή. Η μπάλα για τους Νίκη Αλάιονς. 1:37 για το τέλος του ημιχρόνου. Σιάνα στο κατέβασμα. Βλέπει το Ξανφάκη από την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Ωραία η άμυνα του Τάσιου. Ακόμα καλύτερη ενέργεια του Φυρού, ο οποίος γράφει το 23-24. Ο Τάσιος πήγε να κλείψει την μπάλα από το ταμπλό, όμως ο Φυρός μάζεψε και σκοράρε. Τάσιος κλέβει πολύ ωραία ο Ξανφάκης. Θέλει να βρει μπροστά τον Σιάνα. Όχι. Χάνει την μπάλα για τους Νίκη Αλάιονς. Ξανά στην επίθεση ο Ρεμπελιακός, Κοντογιώργης.
Παλάσιος για 3 αστοχή. Rebound για τους Νίκια Λάιονς στα 45 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. 23-24. Κίτσος για 3. Είναι άστοχο το σουτ. Η μπάλα είναι για τους Νίκια Λάιονς με 5 δευτερόλεπτα. Αλλαγές για το Ρεμπελιακό, Ηλιάκης Κοντογιώργης στον πάγκο νομίζω. Ναι. Όχι, ο Ηλιάκης είναι μέσα, ο Τάσιος βγήκε από την απέναντι πλευρά. Δεν το είχε καταλάβει το Ηλιάκης αυτό. Ούτε εγώ προφανώς. Επαναφορά την baseline για τους Νίκη Αλάιος. Ο Αλιφέρης εκτός ισορροπίας αστοχή. Φάουλ από το Φυρό στο Πλεξουσάκι. Ή από τον Πλεξουσάκι στο Φυρό. Από τον Πλεξουσάκι στο Φυρό. Τέταρτο φάουλ για τον Ρεμπελιακό, 26 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, τα 24 για τους Νίκια Λάιονς. Κράταγε τον Φυρό ο Πλεξουσάκης, είπαν οι διαιτητές. Νέα επαναφορά την baseline για τους Νίκια Λάιονς. Ο Ξανθάκης ψάχνει να βρει τον Κίτσο, κλέβει ο Λαρετζάκης ένας με έναν μπροστά το κέντρο, κρατάει την μπάλα. 1,5 δευτερόλεπτα διαφορά έχουν τα δύο χρονόμετρα. Ηλιάκης μόνο στο σαρί στη ρακέτα παίρνει φάουλ από τον Ξανθάκη. Πήγε να τον κόψει ο Ξανθάκης, τον βρήκε στο χέρι. Θα πάει στην γραμμή για δύο βολές ο σαρίς. 15 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Time out και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι από το time out. Ο σαρίς στη γραμμή των βολών. Δοκιμάζει την τύχη του με ένα ζευγάρι. Τα καταφέρνει στην πρώτη, σοφαρίζει. 24-24. Έξω η δεύτερη, rebound όμως ο Λαρετζάκης. Άλλο ένα rebound για τον Λαρετζάκη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Ρεμπελιακό στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω μετά τον Ηλιάκη είναι ο καλύτερος παίκτης του Ρεμπελιακού. 5 δευτερόλεπτα έχουμε για το ημίχρονο. Του Λικάρογλου κλέβει ο Αλιφέρης. Αφήνει 2 δευτερόλεπτα, δεν κλέβει, έκοψε την μπάλα, άφησε 2 δευτερόλεπτα και επαναφορά το πλάι για τον Ρεμπελιακό. Να δούμε αν θα προλάβει ένα σούτο ο Ρεμπελιακός. Επαναφορά πολύ ωραία στον Πλεξουσάκη από τον Λαρετζάκη. Αυτός αστοχή, τέλος πρώτη μηχρόνου, 24-24. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια στην επανάληψη, διακοπή και σε λίγο μαζί. What? Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Η Νίκια Λάιονς είχαν την πρώτη επίθεση. Ο Μεταξάς έγραψε τρίποντο για το 24-27 και το προβάδισμα της ομάδας του με τον Ντουλικάρογλου. Να έχει την μπάλα για τον Ρεμπελιακό. Καράς. Μπαίνει στη ρακέτα. Δύσκολη κίνηση. Μαζεύουν η Νίκια Λάιονς. Χατζηγεωργίου. Ξανθάκης με στη ρακέτα, κλείνεται, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Το φάουλ είναι από τον Ηλιάκη. Ξανθάκης πάει στη γραμμή για δύο βολές. Η πρώτη είναι αστοχή. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Μέσα η δεύτερη, 24-28. Προβάσμα 4 πόντων για τους Νίκια Λάιονς, οι οποίοι λίγο νωρίτερα βρίσκονταν πίσω με 22-16. Έχουν τρέξει ένα 2-12. Από τότε έχουν εγκλωβίσει εντελώς το Ρεμπελιακό με την άμυνά τους. Να δούμε, άλλη μια λάθος πάσα για το Ρεμπελιακό. Μεταξάς κλέβει 2 μέναν, φτάνει μέχρι το drive. Σκοράριο Μεταξάς, 24-30. 2-14 το σερί των Νίκια Λάιονς. Ο Ρεμπελιακός βρίσκεται σε βινή θέση, όχι τόσο λόγω διαφοράς, δύο σουτ χωρίζουν τις δύο ομάδες, όσο το γεγονός ότι εδώ για περίπου 7 λεπτά βλέπουμε τις Νίκια Λάιονς να ελέγχουν απόλυτα τον αγώνα. Ηλιάκης εκτός ισορροπίας σκοράρει, ανάσα για το Ρεμπελιακό, 26-30.
από τα χέρια του Ηλιάκη ξεπολάει ο Ρεμπελιακός, αλλά όσο δεν καταφέρει να διασπάσει την άνοδο του Νίκαια Λάιονς, μόνο με τέτοιους τρόπους θα μπορεί να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Ξανθάκης, φάουλ τον Ηλιάκη. Μεταξάς. Ωραία πάσα στην περιφέρεια. Ο έξτρα πάσα του Χατζηγεωργίου στο Ξανθάκη. Δεν τιμωρεί το Ρεμπελιακό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το passing game για τους Νίκαια Λάιονς σε αυτή τη φάση. Καράς στο Λαρετζάκι. Προσποιείται. Σηκώνεται από την κορυφή. Άστοχα. Μαζεύει ο Κίτσος. Όχι. Μαζεύει ο Ηλιάκης και παίρνει κεφάλι τον Νικολαίδη, νομίζω. Ναι, πράγματι. Σωτηρίου. Κόβεται πολύ ωραία από το μεταξύ που έχει κερδίσει πολλές μάχες στη ρακέτα. Χατζηγεωργίου. Ξανθάκη σηκώνεται για τρεις. Ναι! 26-33! Η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα για τους Νίκαια Λάιονς. Ο Καράς κάνει βήματα. Κερδίζουν άλλη μία φάση την Νίκαια Λάιονς με την άμυνά τους. Time out σπεσμένο ο Ρεμπελιακός μετά από 2,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Διακοπή και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε από το time out να δούμε τι συζήτησαν στο Ρεμπελιακό. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει από το μάτς. Με την παραταγή του Χατζηγεωργίου, οι Νίκαια Λάιονς ελέγχουν απόλυτα τον αγώνα με το 22-16. Τρέχουν 1-4-17. Έχουν εγκλωβίσει απόλυτα το Ρεμπελιακό. Μία από τις καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Δεν μπορεί να βρει το δρόμο προς το καλάθι με τίποτα. Σκόραρε δύο βολές στο πρώτο ημίχρονο. Μία με τον Ηλιάκη, μία με τον Σαρή στο τέλος για το 24-24. Και έχει βάλει μόλις ένα καλάθι εδώ και περίπου 8 λεπτά. Καράς. Κλείνεται φοβερή άμυνα στους Νίκαια Λάιονς. Κλέβει ο Ξανθάκης. Βρίσκει το Σιάννα. Αυτός ξανά στο Ξανθάκη. Μπαίνει στη ρακέτα. Ωραία στο μεταξά. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Φεύγει μπροστά ο Ρεμπελιακός με τον Καράς. Ο Τάσιος. Μπαίνει καλή πάσα. Δεν την καταλαβαίνει ο Τάσιος. Χαμένη κατοχή για τον Ρεμπελιακό. Ο οποίος δεν έχει αυτοσυγκέντρωση, δεν έχει ηρεμία και δεν μπορεί να τρυπήσει την άμυνα των Νίκαια Λάιονς που τον έχουν εγκλωβίσει απόλυτα. Παίζει τους καταπληκτικά στα μετώπιστα. Έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους από την αρχή του αγώνα και κάποια στιγμή δικαιώθηκαν για την επιμονή τους να παίζουν σε χαμηλό τέμπο και να χτυπούν σε εφηβιασμούς όποτε κλέβουν. Ξανθάκης. Σηκώνται για τρεις άστοχα, μαζεύει ο Κοντογιώργης. Θέλει να τρέξει ο Ρεμπελιακός. Λεξουσάκης, ψάχνει το Σαρί, άλλο ένα κλέψιμο για τους Νίκαια Λάιονς, όχι, συγκρατεί. Κρατάει ο Ρεμπελιακός την κατοχή, ο Νικολαίδης βγάζει την μπάλα έξω. Έχει 15 δευτερόλεπτα η ομάδα του Καρά. Σαρίς, στον Καρά. Επιθετικό φάουλ νομίζω τον Καρά, όχι. Φάουλ από το μεταξά νομίζω. Έδωσαν διαιτητές. Τέσσερα φάουλ η Νίκαια Λάιονς. Βέβαια η πολύ σκληρή άμυνα έχει και επιπτώσεις. Τέσσερα φάουλ σε μόλις 3,5 λεπτά. Απ' την άλλη αυτή η πολύ σκληρή άμυνα τους έχει δώσει την ευκαιρία να βρίσκεται στο σύν 7. Κλέβει ο Πλεξουσάκης, ολοκληρώνει ο Τάσιος, ο οποίος παίρνει φάουλ από τον Νικολαίδη. Πάει στη γραμμή για βολές ο Τάσιος. Τρίτο φάουλ για τον Νικολαίδη. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τους Νίκαια Λάιονς. Δεν είχε καταφέρει να στηθεί. Έστρεψε τον ώμο του όταν πλησίαζε ο Τάσιος. Χρεώθηκε με το φάουλ. Αλλαγή για τους Νίκαια Λάιονς. Ο Αλιφέρης στο παρκέ, ο Νικολαίδης στον πάγκο.
Τάσιος αστοχή και στη βολή, ο Ρεμπιλιακός όλα τα είχε, του χαμένες βολές του, λοιπόν. Έξω και η δεύτερη μαζεύει ο Μεταξάς. Σιάνας. Κίτσος. Χαμένο σου, το Σαρίς θα μαζέψει. Παλεύει. Μεταξάς παραλίγο να κερδίσει κάτω για κομμάτι. Χάζουν τρομερή ενέργεια οι Νικαία Lions. Καράς. Στον Κοντογιώργη. Σηκώνται για τρεις αυτό σας το χείρι. Πάνω Ξανθάκης. Αστοχή ο Ξανθάκης, αλλά παίρνει φάλ, θα πάει στην γραμμή για βολές. Ο Ρεμπελιακός ψάχνει το δεύτερο του καλάθι στην τρίτη περίοδο και για κάποιο λόγο ο Ηλιάκης είναι στον πάγκο. 5,5 λεπτά ακόμα για το δεκάλεπτο, το σκορ είναι 26-33. Οι Νίκαια Lions ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι, δεν είναι μόνο η διαφορά των 7 πόντων, είναι και η εικόνα που έχουμε από τον αγώνα. Η άμυνα των Νίκαια Lions τώρα μοιάζει αδιαπέραστη, μοιάζει σαν να παίζουμε 7 παίχτες πίσω. Τουλάχιστον έτσι δείχνει να τη νιώθει ο Ρεμπελιακός, που δεν μπορεί με τίποτα να βρει διάδρομο προς τη ρακέτα ή ελεύθερο σουτ πίσω από τα 7 μέτρα. Ο Ξανθάκης γράφει και τη βολή, 26-34 στο σύν 8 είναι και Lions. Μέσα και η δεύτερη, 26-35. Καράς. Σαρίς κλείνεται, γυρνάει, σκοράρει ανάσα για τον Ρεμπελιακό. 28-35, στο σύν 9 ήταν λίγο νωρίτερα το παιχνίδι. Μειώνει τώρα ο Σαρίς. Ξανθάκης. Φάουλ από τον Γιώργη, νομίζω. Τέταρτο ομαδικό. Ο Κίσος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές από το φάουλ. Τέσσερα ομαδικά για το Ρεμπελιακό. 2-2, 28-37, ξανά στο σύνολο 9 είναι και Lions. Δεύτερο πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Καράς θέλει να μπει στη ρακέτα, κλείνεται, κάνει βήματα. Η άμυνα που παίζουν είναι και Lions εδώ και 10 λεπτά περίπου. Σε κάνει να θες να μετρήσεις πόσους παίχτες έχουν κάθε φορά που αμήνονται. Ο Ηλιάκης περνάει στο παρκέ για τον Ρεμπελιακό. Να δούμε αν η είσοδος του θα αλλάξει λίγο την επίθεση της ομάδας του. Σιάνας. Φάουλ από τον Κοντογιώργη. Θα πάει σε γραμμή των βολών ο Φύρος. Είναι άστοχη, με συγχωρείτε, αν βάλει τη δεύτερη θα δώσει προβάσμα 10 πόντων στην ομάδα του. Μουσική 28-38. Μουσική 4,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Ρεμπελιακός είναι 10 πόντους πίσω. Οι Νίκαια Lions κάνουν απίστευτο δεκάλεπτο. Φάουλ που κερδίζει ο Ξανθάκης, ο Ηλιάκης από τον Κίτσο θα πάει στη γραμμή για βολές. Κακό φάουλ αυτό από τους Νίκαια Lions. Χωρίς λόγο δίνει δύο βολές στον Ηλιάκη που χάνει την πρώτη.
αλλά βάζει τη δεύτερη. Ο Τουλικάρογλου έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο τον Γιώργης. Ο Φυρός προσπαθεί να κλέψει, κρατάει ο Ρεμπελιακός με 7 δευτερόλεπτα. Αφορά από το πλάι. Μοιάζει να έχει χτυπήσει ο Κοντογιώργης στο χέρι. Αλλά είναι οκ. Λεξουσάκης στον Ηλιάκη. Σηκώνεται άστοχα, θα πάει στη γραμμή για βολές από το φάουλ του Κίτσου. Τρίτο φάουλ για τον Κίτσο αυτού. Έχει παλέψει πάρα πολύ με τον Ηλιάκη από την αρχή του αγώνα. Τέλος περίοδου, δίκαια Αλέανς είναι στο σύν 8 και ελέγχουν τον αγώνα. Σιάνας. Ξανθάκης. Μπαίνει στη ρακέτα, σκοράρει, 30-40, απίστευτη κίνηση από τον Ξανθάκη. Φαίνει ξανά στο σύν 10 την ομάδα του. Γιατί ο Φυρός πήρε την μπάλα να το καλάφει. Τεχνική ποινή στο Σαρή από τους διαιτητές και στο Φυρό. Τρίτο φάουλ για το Φυρό. Από μια τεχνική ποινή συνεχίζει ο παιχνίδι. 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. 30-40 ο Ρεμπελιακός έχει εκνευριστεί πάρα πολύ από την άνα των Γιάννα Lions. Εκτός από το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει διαδρόμο στην επίθεση του Λικάρογλου. Ωραία άμυνα από το Φυρό. 10 δευτερόλεπτα και ο Ρεμπελιακός. Σαρής στον Κοντογιώργη για 3 από το πλάι. Είναι άστοχος. Rebound ο Ηλιάκης. Βγάζει έξω τον Κοντογιώργη. Αυτός ο Τουλικάρογλου προσποιείται, σηκώνεται για 3, άστοχος rebound, η νίκη Lions με τον Ξανθάκη. Σιάνας. Γεωργίου. Σηκώνεται για 3, αστοχή μαζί ο Σαρής. Ηλιάκης στο Σαρή γυρνάει άστοχα, μαζεύει όμως ο ίδιος επιθετικό rebound, σηκώνεται από μέση απόσταση και σκοράρει. 32-40 ανάσα για τον Ρεμπελιακό, με το Σαρή να έχει βάλει 4 από τους 8 πόντους της ομάδας στην τρίτη περίοδο και τον Ηλιάκη και τους υπόλοιπους. Ξανθάκη θέλει να περάσει, κλείνεται παραλίγο να βάλει ένα απίστευτο καλάθι. Πήρε φάουλ τον Πλεξουσάκη, θα πάει στην γραμμή για βολές. Τρίτο φάουλ τον Πλεξουσάκη, 1:48 για την τρίτη περίοδο. 32-40 είναι το σκορ. Μέσα η βολή από τον Ξανθάκη, 32-41. Εξ
στο η δεύτερη μαζεύει ο Σαρής. Του Νικάρογλου περνάει το κέντρο. Ηλιάκης βρίσκει χώρο, σηκώνεται για τρεις άστοχα, μαζεύει ο Χατζηγεωργίου. Στο Ξανθάκι ψάχνει να βρει διάδρομο. Ωραία πάσα στο Φυρό από το Ξανθάκι. Αστοχή εξ επαφής ο Φυρός. Λεξουσάκης θέλει να τρέξει στο Ρεμπελιακό. Μπαίνει στη ρακέτα, κλείνεται πολύ ωραία. Από το Σιάννα αποχρεώνεται με φάουλ στο τελείωμα της φάσης από τον Λεξουσάκη. 1 και 11 για την τρίτη περίοδο, 32-41. Μέσα η βολή από τον Πλεξουσάκη, 33-41. Μέσα και η δεύτερη, 34-41. Αλλαγή για τον Ρεμπελιακό. Λαρετζάκης και Τάσιος στο παρκέ. Πλεξουσάκης και Ηλιάκης στον πάγκο. Ψάχνει να βρει ένα σχήμα ο Ρεμπελιακός για να έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, να ανοίξει διαδρόμους, να ανοίξει χώρους. Να μπορέσει να σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία και όχι με αίμα, με το οποίο σκοράρει σε όλη την τρίτη περίοδο και στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης. Αλιφέρης από μέση απόσταση σηκώνεται, γράφει. 34-43. Του Νικάρογλου. Πάωρα το Σιάννα. Στη γραμμή για βολές από τον Νικάρογλου με το τέταρτο φάουλ του Σιάννα. 41 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Έξω και οι δύο. Rebound πολύ ωραία από τον Ξανθάκη. Προσπαθεί να σώσει την κατοχή ο Τάσιος πολύ ψηλά. Καρφώνει κιόλας και ανεβάζει λίγο την ψυχολογία του Ρεμπελιακού. Στο τέλος τρίτης περίοδου, 36-43, πολύ θεαματική φάση από τον Τάσιο. Κίτσος, φάουλ από τον Λικάρο, θα μας στείλει στη γραμμή για βολές. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κίτσο, 36-44. Και η δεύτερη, 36-45. Του Λικάρογλου. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά έχουν τα δύο χρονόμετρα. Ο Ρεμπελιακός είναι στην επίθεση. Ο Νικάρογλου περιμένει, πάει στο 10 ο χρόνος επίθεσης της ομάδας του. Βρίσκει τον κοντό Γιώργη. Αυτό σηκώνεται από μέση απόσταση. Άστοχα, ριμπάνω του Νικάρογλου. Χαμένο ούτε από αυτόν. Μαζεύει ο Ξανθάκης. 2-1. Προλαβαίνει, πετά την μπάλα το κέντρο. Είναι άστοχο το σουτ. Τέλος τρίτης περίοδου, 36-45, μετά από ένα δεκάλεπτο που ανήκει απόλυτα στους Νίκαια Lions, οι οποίοι σκόραν 21 πόντους, δέχτηκαν μόλις 12, προηγούνται με 9, άλλο ένα δεκάλεπτο διακοπή και σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στη Σιμπίλου, ξεκίνησε μόλις το τέταρτο δεκάλεπτο στον αγώνα. Οι Νίκαια Lions βρίσκονται 9 πόντους μπροστά. Ο Ρεμπελιακός έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Λαρετζάκης προσπαθεί να μπει στη ρακέτα. Τελειώνει πολύ ωραία. 38-45. Ανεβάζει την πίεση του Ρεμπελιακός στα 4 τέταρτα του γηπέδου. Οι Νίκαια Lions δεν μπορούν να περάσουν το κέντρο. Ο Τάσιος κλέβει και καρφώνει στην επίθεση. 40-45. Φωνάζει ο Καρά στους παίχτες του να πιέσουν από πολύ ψηλά. Νικολαίδης, φάουλ από τον Καρά. Time out κατευθείαν από τους Νίκαια Lions και θέλουν να διαβάσουν την άμυνα του Ρεμπελιακού και να δουν πώς θα τη σπάσουν. Διακοπή και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε από time out. Οι Νίκαια Lions έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Και 5 πόντους προβάδισμα, Κίτσος. Σηκώνεται για τρεις αστοχή, μαζεύει. Ο Καρά θέλει να τρέξει.
φτάνει μέχρι το drive, δεν τελειώνει, μαζί με Χατζηγεωργίου. Σανθάκης, και αυτός θα προσπαθήσει να τρέξει, κλείνεται από δύο, πολύ ωραία η άμυνα του Λαρετζάκη, ούτε ο Σανθάκης θα τελειώσει. Το 40-45 παραμένει, μετά το time out. Και ο Λαρετζάκης έχει την μπάλα στα χέρια του, θα μπει στη ρακέτα, θα σπάσει το πλάι στον Τάσιο. Αυτός σηκώνεται για τρεις αστοχή, μαζεύει ο Φυρός. Φοβερή πάσα του Χατζηγεωργίου στον Κίτσο, καλάθι και φάουλ από τον Κίτσο, 40-47. Πάνω από ο Ρεμπελιακός πλησίασε από το μείον 9, στο μείον 5. Η Νίκη Αλάνια στον εφηδιασμό βρίσκουν τη λύση και ανεβάζουν σαν διαφορά σε 7 και μπορεί να πάει και στους 8 αν βάλει τη βολή ο Κίτσος. Μέσα και η βολή από τον Κίτσο, 40-48. Καράς στον Τάσιο. 10 δευτερόλεπτα και ο Ρεμπελιακός σηκώνεται για 3, ο Καράς είναι άστοχος. Σανθάκης. Μετά το time out ο Ρεμπελιακός σταμάτησε να πιέζει στα 4 τέταρτα. Η Νίκη Αλάιονς βρήκαν πάλι την ηρεμία να επιτεθούν πιο σωστά. Κίτσος. Ωραία ενέργεια στο χ. Μαζεύει ο Φυρός. Όχι, μαζεύει ο Λαρετζάκης. Ο Κοντογιώργης θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Φτάνει μέχρι το drive και τελειώνει. 42-48. Παλεύει να κλέψει ο Καράς, τα καταφέρνει. Ολοκληρώνει με την βοήθεια του Κοντογιώργη. Και πρέπει να έχουμε φάουλ από το Φυρό. Όχι, τζάμπολ δίνουν οι διαιτητές. Που σημαίνει ότι η κατοχή είναι για τους Νίκαια Λάιονς. Είναι Ξανθάκης. Πιέζει πάλι ψηλά ο Ρεμπελιακός, καταφέρνει και κλέβει με τον Κοντογιώργη. Θέλει να τρέξει τώρα στο Σαρί. Απέναντι ο Λαρετζάκης μόνος του, τον βλέπει ο Σαρί. Σηκώνει ο Λαρετζάκης, σκοράρει. 45-48. Είχε τρεις πάσες ο Σαρίς. Διάλεξε την καλύτερη δυνατή με τον πιο εύστοχο παίχτη στο τρίποντο. Ο Ρεμπελιακός μειώνει στο σουτ. Η Νίκη Αλάιονς θα περάσει το κέντρο με τον Ξανθάκη που θέλει να τρυπήσει και τη ρακέτα. Βρίσκει το Φυρό. Σηκώνεται, δεν απαντάει. Μαζεύει ο Τάσιος. Κοντογιώργης. Φάουλ από τον Νικολαίδη. Τέταρτο φάουλ για τον Νικολαίδη. 7-0-6 για το τέλος του αγώνα. Καράς. Ωραία πάσα του Καράς ο Σαρί. 47-48. Στον πόντο το μάτς. Ολική επαναφορά από τον Ρεμπελιακό. Από το μείον 10 στο μείον 1. Σιάνας. Να δούμε τι απάντηση έχουν οι Νίκαια Λάιονς. Ωραία η πάσα του Σιάνα. Διστάζει ο Φυρός να σουτάρει. Βρίσκει τον Χατζηγεωργίου στην περιφέρεια. Αυτός γυρνάει. Ωραίο passing game. Ξανθάκης άστοχα rebound. Από τον Σιάνα ο Νικολαίδης σκοράρει. 47-50. Καράς. Βρίσκει τον Κοντογιώργη, αυτός ψάχνει να βρει το Σαρί, ξανά έξω στον Καρά. 5 δευτερόλεπτο για τον Ρεμπελιακό, Ηλιάκης για 3, συγγνώμη, Λαρετζάκης για 3 αστοχή. Ο Ξανθάκης περνάει το κέντρο. Φτάνει στη ρακέτα, δεν σκοράρει, βγάζει άλλη μια άμυνα ο Λαρετζάκης, που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι για τον Ρεμπελιακό. Καράς, Τάσιος, φάουλ από τον Νικολαίδη, το 5ο. Τέλος το παιχνίδι για τον Νικολαίδη. Θα δει από τον πάγκο τα τελευταία 5 και 48 το αγώνα. Ο Κίτσος περνάει στη θέση του.
αφορά το πλάι για το Ρεμπελιακό. Ο Καράς έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ηλιάκης περάσει το παρκέστες του Λαρετζάκη. Ο Καράς περνάει στη ρακέτα, θέλει να βρει τον Τάση, αποχρεώνεται με 3 δευτερόλεπτα, έχει ξεχαστεί στο ζωγραφιστό. Το 47-50 παραμένει, 5 και 35 για το τέλος. Χατζηγεωργίου περνάει το κέντρο, η Νίκαια Λάιονς, φοβερή πάσα στο Φυρό. Δεν σκοράρει όμως ο Φυρός. Η μπάλα είναι για τους Νίκαια Λάιονς, Ολυμπιετές. Όχι για τον Ρεμπελιακό. Πάτησε γραμμή ο παίκτης των Νίκαια Λάιονς στην προσπάθεια να σώσει την κατοχή. Ο Μεταξάς περνάει ξανά μέσα. Καράς. Ηλιάκης. Θέλει να σηκωθεί από μέση απόσταση, το κάνει, είναι άστοχος. Δεν καταφέρουν να μαζέψουν οι Νίκαια Λάιονς. 6 δευτερόλεπτα και ο Ρεμπελιακός για να ολοκληρώσει την επίδεσή του. Δεν υπήρχε ανανέωση. Το 47-50 παραμένει. 5-0-7 για το τέλος του αγώνα. Ηλιάκης από την επαναφορά. Σηκώνεται εκτός της οροπίας. Βγάζει φοβερή άμυνα ο Κίτσος. Ο Χατζηγεωργίου περνάει το κέντρο με πάσα για τον Κίτσο. Σηκώνεται από μέση απόσταση στο χ, μαζεύει ο Καράς. Βρίσκει το Σαρί, έχει μισμάτσο Σαρίς. Γυρνάει έξω στον Καρά, αυτός τον Τάσιο σηκώνει την κορφή μαρκαρισμένο στο στοχή. Ριμπάντο Μεταξάς στο Χατζηγεωργίου. 3-2 είναι και Αλάιονς. Να δούμε την επιλογή, είναι στο πλάι ο Σιάννα στο τρίποντο. Θα σηκωθεί, όχι. Μαζί ο Καρά, 4,5 λεπτά ακόμα. Το 47-50 παραμένει. Καράς. Στον Κοντογιώργη, σηκώνεται για τρεις ο Κοντογιώργης, άστοχα, μαζεύουν είναι και Αλάιονς. Ο Αλιφέρης έχει την μπάλα στα χέρια του, περνάει το κέντρο, βρίσκει τον Κίτσο. Χατζηγεωργίου. Σιάννας. Ω, απίστευτη πάσα του Σιάννα πίσω από την πλάτη στο Μεταξά. Δεν σκοράρει αυτός αλλά κερδίζει κατοχή ο Αλιφέρης για τους Νίκαια Λάιονς. Time out για το Ρεμπελιακό, 3:40 για το τέλος, σε λίγο μαζί για το φινάλε. Καλά, καλά. Επιστρέψαμε από το time out, οι Νίκαια Λάιονς έχουν επαναφορά από την baseline. Μεταξάς στο Σιάννα, θα σηκωθεί για τρεις προσποιείτες, σηκώνεται από μέση απόσταση, γράφει 47-52. Ο Καράς κατεβάζει το Ρεμπελιακό στο συν 5, η Νίκαια Λάιονς με 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Κοντογιώργης στον Καρά, θέλει να βρει τον Ηλιάκη. Κλείνεται από 2, περνάει ωραία την baseline, πάει έξω για 3 ο Καράς. Είναι εύστοχος, ανάσα για το Ρεμπελιακό. 50-52 στο δίποδο το παιχνίδι. Σιάννας. Αλιφέρης. Κίτσος. Ξανά στο Σιάννα. Πετάει και το Σαρίς. Αφήνει 8 δευτερόλεπτα στο Νίκαια Λάιονς. 2:50 για το τέλος. Χατζηγεωργίου. Σηκώνεται για 3. Όχι, είναι άστοχος. Μαζί ο Τάσιος. Η μπάλα φτάνει στο Σαρί. Ο Καράς θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Κοντογιώργης στον Καρά. Ξανά Κοντογιώργης. Κλέβει με φάουλο Μεταξάς. Τρίτο φάουλο για το Μεταξά. 50-52 το σκόρ, ο Ρεμπελιακός έχει επαναφορά από το πλάι. Καράς. Φάουλ από το Μεταξά.
τέταρτο φάουλ για το Μεταξά είναι αυτό. Τέταρτο ομαδικό για τους Νίκαια Lions. Καράς. 2-15 ακόμα. Ηλιάκης, αυτόν έψαχνα από την προηγούμενη επίσπευση του Ρεμπελιακού. Ζητάει να ανοίξουν, προσποιείται στον Κίτσο. Φοβερή άμυνα από τον Κίτσο. Ο Καράς το τρίποντα στο χείρι. Μπάνω το Σαρί, πράγματι. Μεγάλη ανανέωση από το Σαρί. Ωραία πάσα ο Τάσιος στον Καρά. Σκοράρει. Το μάτς ξεκινάει από το 52-52 με ένα δίλεπτο να απομένει. Ισόπαλες οι δύο ομάδες μετά από 38 λεπτά αγώνα. Σιάνας, ο Ρεμπελιακός επέστρεψε από το μείον 10, έχει σοφαρίσει. Ο Σιάνας βρίσκει το Μεταξά, αυτό στον Κίτσο, στον τρίποντο, στο Χ. Ριμπάνιο το Ρεμπελιακό, ο Καράς, έχει φύγει ο Ηλιάκης. Περιμένει τους συμπαίκτες του. 1-30 ακόμα. Ηλιάκης. Βγάζει φοβερή άμυνα ο Κίτσος. Στον drive του Ηλιάκη, αλλά κάνει φάουλ ψηλά και τον στείλει στη γραμμή. Τέταρτο φάουλ για τον Κίτσο. Έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι Νίκαια Lions. Ο Ηλιάκης τώρα θα γράψει την πρώτη βολή, 53-52. Προβάσμα για τον Ρεμπελιακό για πρώτη φορά μετά το 22-20, 54-52, 2-2. Ο Ηλιάκης στους ενδιάμεσους 30 πόντους. Η Νίκαια Lions στα μπροστά. Απίστευτη πάσα του Σιάννα στη ρακέτα στον Αλιφέρη, 54-54. Απ' την τσέπη του έβγαλε την μπάλα ο Σιάννας και την πέρασε στη ρακέτα. Με συγχωρείτε, 1-10 ακόμα, Καράς. Δευτερόλεπτα και ο Ρεμπελιακός. Θέλει να μπει στη ρακέτα ο Καράς. Κλείνεται, κλέπει ο Σιάννας. 3-1 η Νίκαια Lions. Φάουλ από τον Κοντογιώργη. Σταματάει τον εφηδιασμό. Τέταρτο φάουλ για τον Κοντογιώργη. 3 ομαδικά για τον Ρεμπελιακό. 56 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Νίκαια Lions είναι στην επίθεση. Το μάτς είναι ισόπαλο. Σιάννας, Ξανθάκης, ξανά Σιάννας, περνάει στη ρακέτα, σπάει στο Χατζηγεωργίου, σηκώνεται από το πλάι αυτός, ναι, μεγάλο τρίποντα το Χατζηγεωργίου, 54-57, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος, time out για το Ρεμπελιακό. Γυρίσαμε από το time out. Που ζήτησε ο Ρεμπελιακός είναι 3 πόντους πίσω και έχει 45 δευτερόλεπτα για να το καλύψει. Από την άλλη, Νίκαια Lions έχουν 45 δευτερόλεπτα για να κρατήσουν την νίκη που τέχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή. Καράς. Ο Πλεξουσάκης πηγαίνει του Τάσου στον αγώνα και του Λικάρογλου αντί του Κοντογιώργη. Ο Καράς θέλει να βρει το του Λικάρογλου. Βγαίνει από τα screen, κλείνεται στον Ηλιάκη. Θα σηκωθεί για 3 ο Ηλιάκης. Όχι, να στο κοσμαζεύει ο Σαρής. Τεράστιο επιθετικό rebound. Δεν θα σκοράρει, αλλά θα πάρει φάουλ. 28 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Ο Σαρίς. Ο Σαρίς θα πάει στην γραμμή για 2 βολές. Να δούμε ποια θα είναι η τύχη του εκεί. Η πρώτη είναι εύστοχη. 55-57. Η δεύτερη είναι άστοχη. Μαζεύει ο Ξανθάκης. Κλείνεται με φάουλ από το Σαρί. 24-9 για το τέλος. Τώρα συμπληρώνει ο Ρεμπελιακός 4 ομαδικά, που σημαίνει ότι έχει άλλο ένα. Πίσω περιμένουν οι παίχτες, του ξεχάστηκαν. Αρχεί πολύ ο Ρεμπελιακός να κάνει φάουλ. Τώρα θα το κάνει ο Σαρίς. Κύλησαν 10 δευτερόλεπτα μέχρι να κάνει φάουλ ο Ρεμπελιακός. Ο Σαρίς δεν το έκανε και θα ήταν το 5ο δικό του. Κανένας άλλος δεν έκανε φάουλ. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος, 55-57. Αν ο Ξανθάκης βάλει και τις δύο βολές, η Νίκαια Lions είναι αγκαλιά με την νίκη και το 1-1 στη σειρά. Η πρώτη όμως είναι άστοχη.
είναι μέσα, 55-58. Στο συν 3 είναι και Αλάιος, ξέρουν ότι δεν χάνουν. Για να δούμε, 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Καρά στον Ηλιάκη, προσποιείται. Ξανά έξω στον Καρά στα 10 μέτρα, 5 δευτερόλεπτα, Ηλιάκης για 3. Αστοχή, μαζεύει ο Σιάννας, η νίκη Αλάιος, παίρνουν τη νίκη. Κάνουν το 1-1 στη σειρά, 55-58 μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι για τους Δίκαια Lions. Ήλεξαν απόλυτα τον αγώνα σε όλη τη διάρκεια. Το Ρεμπελιακός κατάφερε και γύρισε το μείον 10 στο τέλος. Αλλά στις λεπτομέρειες το τεράστιο τρίποδο του Χατζηγεωργίου και η μία βολή από τον Ξανθάκη γράφουν το τελικό 55-58. 1-1 η σειρά. Όλα αυτά οι δύο ομάδες θα λύσουν διαφορές σε do or die παιχνίδι. Από τον Νίκο Κουσούλη που ήταν στην περιγραφή, από τον Νίκλι που ήταν στην κάμερα. Καλή συνέχεια.